Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και της αγοράς φυσικού αερίου, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Ο Δ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δεξαμένης Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία, η οποία αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Δεξαμένης Σκέψης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται κοντά μας για να μας αναλύσει τις ενεργειακές εξελίξεις και τι αντίκτυπο θα έχουν αυτές για την ελληνική οικονομία. Κύριε Ανδριοσόπουλε, μόλις επιστρέψατε από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ένα συνέδριο για το μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι νέα λοιπόν μας φέρνετε από εκεί? Θα είναι γεγονός ότι μόλις επέστρεψα από το Ριάντ, ήταν με κυβερνητική πρόσκληση από το Ενεργειακό Κέντρο του Βασιλείου για το θέμα του πώς θα αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται στην αγορά του ηλεκτρισμού, όσον αφορά φυσικά τη δικιά τους την περίπτωση της χώρας του Σαουδικής Αραβίας. Οι εξελίξεις, όπως βλέπουμε, να έρχονται στην Ευρώπη ή σε άλλες δυτικές χώρες, πλησιάζουν ακόμα και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Γινόντουσαν συζητήσεις για το πώς θα γίνει το διάσημο unbundling, δηλαδή ο διαχωρισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της προμήθειας και των δικτύων. Και κοιτάνε επίσης για το πώς θα μπορέσουν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις ακόμα και στην δική τους την περίπτωση. Και συζητήθηκαν σε ένα κλειστό κύκλο πολλά τέτοια θέματα με διεθνείς εμπειρίες από παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών ή αμερικάνικων ή ιδιωτικών περιπτώσεων. Και στην Ελλάδα, βέβαια, επιχειρείται το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε και την πώληση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ. Όλα αυτά επιβάλλουν ένα δύσκολο καθεστώς, αν θέλετε, ειδικά επιχειρηματικό, τόσο για τη ΔΕΗ, αλλά και για τους άλλους παίχτες στην αγορά, τους ανεξάρτητους παραγωγούς, αλλά ακόμα και άλλους προμηθευτές οι οποίοι έχουν ήδη μπει στην αγορά, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν. Οπότε από τη μία σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες, όπως έχουμε δει σε όλες τις άλλες δυτικές αγορές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση αντίστοιχη. Είχαμε πολλές εταιρείες να κάνουν είσοδο στον χώρο με το που έσπασε κάποιο μονοπόλιο το οποίο μπορεί να υπήρχε εκεί. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι μετά από κάποια χρόνια υπήρξε μια συγκεντροποίηση, αν θέλετε, πάλι κάποιων παικτών, έτσι ώστε να είναι πιο βιώσιμη στο νέο σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Οπότε είναι εν εξελίξη και σε αναμονή των τοπικών, των εθνικών μας εξελίξεων, να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το άνοιγμα και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσφατα άλλαξε και το θεσμικό πλαίσιο για την αγορά του φυσικού αερίου. Η ΔΕΠΑ φυσικά, όπως προβλέπετε, πρέπει να φύγει από την Λιανική. Βεβαίως, από 1η-1η του 2018 θα έχουμε πλέον και το άνοιγμα και για τους λιανικούς πελάτες. Έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 χρόνια το άνοιγμα της αγοράς, ξεκίνησε στους βιομηχανικούς πελάτες και τώρα είμαστε στη φάση όπου θα ανοίξει πλέον πλήρως η αγορά και για την Λιανική, και έχουμε πλέον τον ανταγωνισμό αυτών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο ρεύμα να εντατικοποιείται και στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Σε αυτό και σε συνδυασμό και με την προηγούμενη τοποθέτηση θα ήθελα να αναφέρω ότι και η ΔΕΗ, για παράδειγμα, βλέπει συγκεκριμένα το κομμάτι του φυσικού αερίου σε μία από τις νέες δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει να μπει αρκετά δυναμικά, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα αλλάξει ιδιαίτερα το επιχειρηματικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα όσον αφορά την ενέργεια, τους ενεργειακούς παίκτες. Έχουμε μία διαδικασία ιδιωτικοποίησης και της ΔΕΠΑ, η οποία μέχρι τώρα ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στο κομμάτι του φυσικού αερίου, αλλά βλέπουμε και άλλους ενεργειακούς ομίλους να μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Και μιλάμε όχι μόνο για τη Λιανική, αλλά ακόμα και για τη χοντρική, δηλαδή για τις ακόμα και εισαγωγές φυσικού αερίου από είτε μέσω LNG, μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου, είτε ακόμα και από κάποιες ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω αγωγού. Γενικά λοιπόν το τοπίο αλλάζει δραματικά, τόσο στο ρεύμα όπως έχουμε παρακολουθήσει τις εξελίξεις μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα στο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων όσον αφορά ειδικά το 2018.
και κάνατε πρόσφατα και ένα συνέδριο στο Λονδίνο, όπως κάνετε πολλά συνέδρια στο εξωτερικό εκτός από την Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε και το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις. Άλλωστε, η ενέργεια είναι μάλλον και ο μόνος κλάδος στην Ελλάδα ο οποίος προσελκύει επενδύσεις. Η Τελούριαν, για παράδειγμα, εξέφρασε ενδιαφέρον. Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό? Βεβαίως. Η Τελούριαν είναι μία από τις αμερικάνικες εταιρείες η οποία προωθεί ένα δικό της project για υγροποίηση φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μεταφορά του και την πώλησή του λοιπόν στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε και στο παρελθόν το ενδιαφέρον από άλλη αμερικάνικη εταιρεία, η οποία ονομάζεται Senier, η οποία είναι και η πρωτοπόρος, είναι η πρώτη αμερικάνικη εταιρεία η οποία εξήγαγε φυσικό αέριο από την Αμερική υπό μορφή LNG. Και οι δύο αυτές εταιρείες μαζί με, θα ήθελα να προσθέσω, και με υπόλοιπο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον άλλων εταιριών, βλέπουν το project της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι το, η μονάδα αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU όπως λέγεται, είναι πλωτό project. Το βλέπουν με πάρα πολύ θετικό μάτι, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν καταρχήν μία δίωδο και εναλλακτικούς, αν θέλετε, αγοραστές σε μία περιοχή η οποία είναι αρκετά κλειστή για άλλους ανταγωνιστές. Μέχρι τώρα μιλάω για την περιοχή των Βαλκανίων, για τις άλλες χώρες οι οποίες είναι βόρεια της Ελλάδος, όπως είναι η Βουλγαρία ή η Σερβία, οι οποίες δεν προμηθεύονται αυτή τη στιγμή άλλο αέριο πλην του ρωσικού αερίου, το οποίο έρχεται μέσω αγωγού από την Ουκρανία.